αριστερά της παίζει και καλό ποδόσφαιρο και επιθετικό. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο η συμπεριφορά μας στην αμυντική λειτουργία δεν ήταν αυτή που θέλω εγώ. Όπως και στο κλέψιμο της μπάλας, δεν βρίσκαμε τους τρόπους να βγούμε σωστά όπως είχαμε πει και όπως είχαμε δουλέψει όλη την εβδομάδα. Βέβαια, στο πρώτο ημίχρονο την πιο κλασική ευκαιρία θεωρώ ότι την είχαμε εμείς με τη φάση του Σίζιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι βελτιώθηκε η συμπεριφορά μας στο αμυντικό κομμάτι, γίναμε πιο σκληροί πίσω, ίσως μας βοήθησε και η αλλαγή που κάναμε. Βγήκαμε ξανά στην κοντρεπίθεση και θεωρώ ότι πήραμε ένα βαθμό ο οποίος θα είναι σημαντικός για τη συνέχεια. Εύχομαι καλή πορεία στην ΕΡΤ. Κόλτς, είδαμε μια ομάδα ποιοτική με ένα πολύ καλό ρόστερ να παίζει 85 λεπτά στο μισό του γηπέδου. Ναι. Αυτό οφείλεται σε δικές σας αδυναμίες ή στην ποιότητα της ΑΕΠ? Κοιτάξτε, στο σημερινό παιχνίδι. Όπως σας είπα, ξέραμε από τον Κορτέρο ότι έχουμε αντιμετωπίσει μια πολύ επιθετική ομάδα η οποία ειδικά στα πρώτα 20-25 λεπτά παίζει και επιθετικό και ωραίο ποδόσφαιρο. Για να βρει τρόπο αντιμετώπιση αυτή τη ομάδα και αυτή τη λειτουργία πρέπει να έχει καλή ομαδική αμυντική συμπεριφορά. Εμάς είχαμε δουλέψει όλη την εβδομάδα το αμυντικό μας κομμάτι και η αμυντική μας λειτουργία να ξεκινούσε στα 2-3 του γηπέδου. Όμως όταν υπάρχει η πίεση από την γηπεδούχη ομάδα που υπήρξε στο πρώτο ημίχρονο, ειδικότερα έχει ρίξει πίεση. Όμως όπως σας είπα, η αμυντική λειτουργία δεν ήταν αυτή που ήθελα εγώ. Ο παρελθοντικός σήμερα δεν κράτησε μπάλα. Πού πιστεύει ότι οφείλεται αυτό? Κοιτάξτε, ήταν ένα σημαντικό ερώτημα αυτό, γιατί και σε αυτό το κομμάτι, όπως είπαμε, και στο κλέψιμο, όταν παίζει εκτός έδρας παιχνίδι, είναι σημαντικό στο κλέψιμο της μπάλας να μπει γρήγορα στην πρώτη επίθεση με τους γρήγορους παίχτες. Δεν βοηθήκαμε σε αυτό το κομμάτι και σίγουρα όμως και όταν είχαμε οργανωμένη επίθεση, πάλι δεν ήμασταν αυτοί που θέλαμε. Γιατί δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ανάπτυξη από πίσω, όπως κάνουμε πολλές φορές στο γήπεδό μας, γιατί πιέστηκαν τα δύο στόπερ από τον αντίπαλο φόρ και τον αντίπαλο εξτρέμ. Δεν είχαμε την καλή ανάπτυξη που έχουμε στο γήπεδο μας. Στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα σας, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν πολύ άσχημη. Στο δεύτερο ημίχρονο, εντούτοις η μόνη ομάδα που έκανε ευκαιρία ήταν η δικιά σας. Δύο ευκαιρίες, ένα σου παπάκι στο κουτάκι και η φάση από το σπίτι. Τι άλλαξε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο, μόνο η αμυντική λειτουργία, δηλαδή η αλλαγή του όλη που βάλετε στα αριστερά και παράτα το μονισά στο σεντερμπακ, ή υπήρξαν κάποιες? Όλα μαζί και οι παρατηρήσεις και οι οδηγίες που δώσαμε στο ημίχρονο. Θεωρώ ότι βοήθησαν και αυτές. Η αλλαγή, όπως σας είπα, χωρίς να πούμε ότι για την όλη την ομαδική αμυντική λειτουργία έφταιγε το παιδί που βγήκε ο Ιβάνο. Δεν ήμασταν καλοί, όπως σας είπα, και στο τραζίσιο, στο κλέψιμο της μπάλας. Γιατί όταν παίρνει καλή άμυνα στα 2-3 του γηπέδου, σε βοηθάει να πει γρήγορα στην κόντρα επίθεση. Συν το γεγονός ότι δεν είχαμε, όπως είπαμε, και καλή κατοχή μπάλας, μας δημιουργούσε προβλήματα. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώθηκε η αμυντική συμπεριφορά, η ομαδική από όλα τα παιδιά. Βρήκαμε τους χώρους κοιλάδες, όσο περνούσε η ώρα ήθελε να ανοίξει τους χώρους και εμείς βρήκαμε περισσότερους χώρους να βγούμε στην κόντρα. Επίθεση. Ναι. Σας ικανοποιεί ο βαθμός της ισοπαλίας? Πριν έρθετε εδώ, πιστεύατε σε κάτι περισσότερο από αυτό? Κοιτάξτε, δείτε, εμείς πιστεύαμε και όπου παίζουμε σαν παρελθοντικό, στο πρώτο μήνυμα να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Σε όποιο γήπεδο και να παίζουμε, και αυτή τη φιλοσοφία έχουμε, γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα, όπως μεγάλη ομάδα είναι η κοιλάδες. Θεωρώ ότι και ο βαθμός είναι σημαντικός. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος, όπως σας είπα, από το αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας μου, γιατί άλλα δουλέψαμε και άλλα ήθελα να δουν στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά όταν πήγε σε μια ομάδα σαν τη Λάρισα εκτός έδρας, και ο ένας βαθμός είναι σημαντικός. Οι αλλαγές του Καμαρά και του Μητσοσπύρου, θεωρείτε ότι έγιναν στο χρονικό σημείο ή έτσι όπως είχατε μπλοκάρει τα άτομα της ΑΕΚ θα μπορούσαν να βγουν λίγο νωρίτερα? Είναι υποθετική ερώτηση, γιατί με τις αλλαγές της κρίνης προπονητής, πολλές φορές ίσως για 5 λεπτά νωρίτερα. Θεωρώ όμως ότι κάποια στιγμή ο Μπόγιμος είχε ένα πρόβλημα το πρώτο μήχρονο. Είναι σημαντικό που έσαι και θεώρησα ότι με τον Καμαρά, έστω στα τελευταία 6-7 λεπτά σε τις καθυστερήσεις που θα υπήρξαν, θα μπορούσαμε να μπούμε στην κόντρα, όπως και βρήκαμε τον Καμαρά. Άλλο ερώτημα. Ευχαριστώ.